Για να σας πάω και να σας επαναφέρω στο σύστημα αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των τροφίμων που απεικονίζει την διατροφική τους αξία στην κλίμακα 5 κατηγοριών A, B, C, D, E. Και ως φαίνεται, μέσω αυτής της κατηγοριοποίησης τα δικά μας προϊόντα υποβαθμίζονται στο μέγιστο δυνατό. Γιατί το θέμα αυτό το επαναφέρει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης. Τον πρόεδρό του καλημερίζω, τον κύριο Καλαμπόκη, και σας ρωτώ, κύριε Καλαμπόκη, γιατί έρχεστε σήμερα να πείτε ότι ξέρετε προκλήσεις και κίνδυνοι για τα παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα. Τι είναι αυτό που σας έχει ανησυχήσει? Καλημέρα. Γιατί αυτό είναι γνωστό από το 2020. Αλλά για να το επαναφέρετε, κάτι τι σημαίνει? Σωστά. Καλημέρα, κυρία Λιγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Η επισήμανση για το κομμάτι των κινδύνων που θα προκαλέσει τελικά η αποδοχή του συγκεκριμένου συστήματος έχει να κάνει ότι είναι ένα πολύ απλουστευμένο σύστημα που ο αλγόριθμος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είναι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καθιερώσει ένα σύστημα αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των τροφίμων. Δηλαδή, είναι αυτό στο μπουκάλι το λάδι, στο κουτί τα μπισκότα, στο αναψυκτικό πάνω, αυτά τα χρωματάκια, όπως είπατε, πράσινο, ελαφρύ πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Όταν το βλέπει ο καταναλωτής, θα καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει υψηλή διατροφική αξία στο πράσινο ή είναι χαμηλό, σε οτιδήποτε που ωφελεί την υγεία και την ευεξία είναι στο κόκκινο. Αυτό λοιπόν, επειδή σου έχει μια ιστορία με διάφορα συστήματα και επικρατέστερο είναι αυτό το νούτερο. Υπάρχουν εξελίξεις, μισό λεπτό. Σας ρωτώ, εάν υπάρχουν εξελίξεις και το επαναφέρετε, σαφέστατα κάνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, για εκείνους που δεν έχουν ενημερωθεί για το θέμα αυτό του τι γίνεται ως ιστορία. Σαφέστατα λέτε μέσα ότι υπάρχουν 8 χώρες που έχουν ήδη αποδεχθεί την εφαρμογή του Nutri-Score, Ιταλία, Ρουμανία, που έχουν απαγορεύσει τη χρήση του. Κάποιες άλλες έχουν εκφράσει προβληματισμούς για την αξιοπιστία του, όπως η Κύπρος, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λετωνία και η χώρα μας παλαιότερα. Λέτε ότι πρόσφατα η νέα κυβέρνηση της Πορτογαλίας ακύρωσε η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης της χώρας που είχε εγκρίνει τη χρήση του Nutri-Score, θεωρώντας ότι η απόφαση ήταν βιαστική και χωρίς την αναγκαία εσωτερική διαβούλευση. Μου λείπει η έλλειψη της αναφοράς ότι τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς η περιφέρεια Κρήτης και η συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια που από το Μάιο του 2020 είχε τσακώσει, γιατί είσαστε μέσα σε αυτή την προσπάθεια ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, αλλά πίστευα ότι θα έπρεπε να το αναφέρετε αυτό. Έφτασε το θέμα στο ανώτερο επίπεδο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Αρμόδιες Επιτροπές, και ότι αυτό που θα έπρεπε να επισημανθεί είναι ότι, σαν και σαν Προεδρία του ΕΡΕΠΟ, ότι από εκεί και πέρα και μετά την αλλαγή της Προεδρίας, γιατί αυτό ήθιστε να γίνεται, η καινούργια Προεδρία, που δεν ξέρω αν την πήρε η Πορτογαλία, την έχει ακόμα η Ισπανία ή όποιος άλλος θέλει να την πάρει, δεν έχει κάνει τα δέοντα όπως τα έκανε η ελληνική πλευρά και η αντιπεριφέρεια Κρήτης. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο δεδομένα, το ένα το είπατε μόλις τώρα. Καταρχήν έχουμε νέα ευρωπαϊκή, νέο ευρωκοινοβούλιο. Άρα οι Έλληνες ευρωβουλευτές, κάποιοι είναι από τους παλιούς, κάποιοι είναι από τους νέους, θα πρέπει να ενημερωθούν. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξουν οι επίτροποι που ήταν η Κύπρια, η οποία ήταν υπεύθυνη στο κομμάτι των τροφίμων. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση και μια νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και σωστά είπατε ότι τότε η περιφέρεια, η οποία μας είχε εξουσιοδοτήσει, όπως και όλοι οι φορείς, να ασχοληθούμε εμείς που έχουμε την περισσότερη γνώση στο κομμάτι του ΑΡΕΠΟ, το κομμάτι του Nutri-Score, ήμασταν εκεί η αρρωγή στην Ειρήνη Χουλιοτανάκη που προέδρευε τότε στο ΑΡΕΠΟ, και τις παρήχαμε όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να πηγαίνει προετοιμασμένη και να έχει όλο το οπλοστάσιο. Το οποίο οπλοστάσιο, κύριε Βουγεράκη, δεν είναι πηγαίνουμε και λέμε δεν θέλουμε εμείς το κόκκινο, δεν θέλουμε το πράσινο ή το μπλε ή οτιδήποτε. Πάμε με επιστημονικές μελέτες και με έρευνες που αποδεικνύουν συγκεκριμένα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ ποιο είναι το εφαλτήριο τώρα, ότι πάμε σε ένα καινούριο Ευρωκοινοβούλιο και σε μια νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα θα πρέπει από την αρχή. Άρα λοιπόν βγήκε αυτή βλέπετε, η ενημέρωση. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα
αυτό το πράγμα από πλευρά Ελλάδος τη στιγμή που δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί. Μιλάτε λοιπόν, μισό λεπτό, για να το ξεκαθαρίσω. Γιατί στην αρχή, αν κάποιος το διαβάσει, θα πει ότι αναφέρεστε εδώ σε τοπικό επίπεδο. Και το εδώ σε τοπικό επίπεδο θα σας πω ότι δεν το αποδέχομαι. Αν μιλάτε. Ωραία. Αν μιλάτε λοιπόν και το διευκρινίζετε. Ωραία. Εφόσον λοιπόν το διευκρινίζετε, έτσι θα το δεχτώ ότι ευρωβουλευτές, βουλευτές, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έκαναν τα δέοντα. Γιατί θυμάμαι από ένα ρεπορτάζ τόσων εκπομπών και 2,5 χρόνων κοντά, κύριε Καλαμπόκη, εγώ θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά εν έτη 2024, ότι όταν πηγαίνατε πάνω στο Υπουργείο, επί Γιώργαντά τότε, για να μιλήσετε για το ΑΡΕΠΟ, για το τι κάνει αυτή η Ένωση κλπ., ηγεσία, υπάλληλοι κλπ. Ψάχνονταν για να δουν τι σημαίνει αυτή η ένωση, οι ομάδες των παραγωγών, 700 κοντά στον αριθμό. Έχουμε γίνει εξπέρ πάνω σε αυτό το θέμα μετά από 2,5 χρόνια και δεν είχαμε τα δέοντα. Εάν σε αυτούς αναφέρεστε, καλά κάνετε και τους ταχώνετε. Προφανώς, γιατί θα σας θυμίσω πολύ γρήγορα ιστορικά. Όταν ήταν υπουργός ο Βορύδης, έβαλε μία άρνηση. Ήταν κάποιος που το κίνησε. Κατόπιν ήρθε ο Λιβανός, έκανε μία επιτροπή, η οποία ήταν καθαρά επιστημονική, δεν είχε σχέση τόσο πολύ με την αγορά και με το τι προβλήματα συναντάμε εμείς, η οποία επιτροπή μετά ουσιαστικά αυτόνισε. Κατόπιν ήρθε ο Γιωργαντάς, που πήγαμε, ενημερώσαμε και πήγε μία συζήτηση. Τέλος ήρθε ο συμπατριώτη μας ο Λευτέρης Αγγενάκης, που είπε: εγώ το ξαναπιάνω από την αρχή, πάμε να το δούμε. Μας έστειλε στον επιστημονικό του συνεργάτη που βάλαμε μπροστά, και τώρα πρέπει να πάμε στον κύριο Τσιάρα να τα ξαναπούμε από την αρχή. Αυτό όμως, ποιο είναι το αποτέλεσμα του χρόνου που καθυστερεί η χώρα να πάρει θέση? Ότι μπορεί να μένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει πάρει συγκεκριμένη απόφαση για την κρίση του Nutri-Score. Την παίρνουν όμως οι εταιρείες. Οι εταιρείες που την παίρνουν και την υιοθετούν είναι οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, όπου τα προϊόντα τους είναι πολυεπεξεργασμένα και δεν έχουν την υψηλότερη διατροφική αξία. Και όχι μόνο το υιοθετούν, αλλά απαιτούν και από τους Έλληνες, από τους Κρήτες εξαγωγής, η χρήση του Nutri-Score, δηλαδή να βάλουμε πάνω στα προϊόντα μας το ταμπελάκι το συγκεκριμένο με την χρωματική απεικόνηση, που να θυμίσουμε για την ιστορία, ναι, και δεν το είπαμε, ότι το ελαιόλαδος αρχικά, το εξαιρετικό πατένο, είχε μπει στην κατηγορία D, δηλαδή στο πορτοκαλί. Κατηγορία D είναι η προτελευταία. Ένας νέος καταναλωτής, ο οποίος βλέπει ένα πράσινο και ένα κόκκινο, και το θεωρεί έτσι στο μυαλό του, χωρίς να έχει την ιδιαίτερη γνώση, μέχρι να μάθει την ίδια, αυτό το προϊόν δεν είναι καλό. Το απορρίπτει. Μετά από ενέργειες που κάναμε, ανέβηκε στην κατηγορία C, και τώρα το Γενάρη έχει η τελευταία τροποποίηση και πήγε στην κατηγορία Β. Δεν μπορεί αυτό το προϊόν, το ελαιόλαδο και όλα τα μονοσυστατικά, απόλυτο φυσικό μονοσυστατικό προϊόν, μονοσυστατικό, το λέει η λέξη, με υψηλή διατροφική αξία, να είναι στο C τουλάχιστον που ήταν, με έναν στην κατηγορία με άρα λοιπόν κύριε Καλαμπόκη. Με αναψυκτικό τύπου light. Το καταλαβαίνετε. Ελαιόλαδο με ένα light αναψυκτικό. Φαντάζομαι, κύριε Καλαμπόκη, ότι όλα τούτα εδώ που ξαναέρχονται από το 20 μπροστά μας το 24, καλά το λέτε, έχουν σκοπό να ενημερώσουν τους καινούριους, και όσο πιο επιτακτικά γίνει αυτό τόσο το καλύτερο. Δείτε τι θα κάνετε, λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, δεν είμαι εγώ η αρμόδια για να συμβουλεύω ή να καταθέτω τις προτάσεις, αλλά λέω από τη στιγμή που έχετε δεδομένα στα χέρια σας με το τι είχε γίνει με το ΑΡΕΠΟ, δείτε τι γίνεται με το ΑΡΕΠΟ και γιατί αυτή η αδράνεια του ΑΡΕΠΟ μέχρι σήμερα, και πιέστε, ναι, εκεί πάνω στο Υπουργείο να μάθουνε, γιατί θα είναι κακά τα ξέτελα, γιατί έχετε επίσης στα χέρια σας τα δεδομένα εκείνα που λέει ότι από το 20 επιστημονικοί φορείς, μπροστάρης, αντιπεριφέρεια, πρωτογενής τομέα κλπ. Όλοι εμείς από πίσω, ενώνοντας δυνάμεις, είχαμε καταφέρει τα μέγιστα και το είχαμε φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι τώρα, εάν δεν τρέξει και με τους νέους ευρωβουλευτές, το παιχνίδι χάθηκε. Το παιχνίδι έχει χαθεί, και να θυμίσω ότι... Α, έχει χαθεί, λέτε ολότελα. Του ΑΡΕΠΟ, εμείς ήδη σαν σύνδεσμος, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη της περιφέρειας, γι' αυτό δώσαμε τη σκητάλη μετά στο ΑΡΕΠΟ,
Είχαμε ήδη ενημερώσει σε τηλεδιακέψεις τους ευρωβουλευτές. Είχαμε κάνει όλα τα πάντα. Συνδεθήκαμε και με το βιοτεχνικό επιμελητήριο και με άλλους 20 φορείς. Ό,τι έπρεπε να γίνει από την πλευρά μας, το έχουμε κάνει. Τώρα θα ξαναπιάσουμε το μύθο της Αριάδνης από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε από την πλευρά της ανάπτυξης. Θα αναφέρουμε όλα τα δεδομένα που είπατε εσείς. Τόσο προαρέπο, τόσο μεπαρέπο, τώρα το λίναρέπο. Και όλοι έτσι, οι φορείς εκείνοι, οι οποίοι με επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι προϊόντα μόνο συστατικά, που είναι κυρίως προϊόντα της ελληνικής γης, δεν δύναται να είναι σε αυτή την κατηγορία, απαιτούμε να είναι στην κατηγορία Α και όχι με την συνδικαλική. Μισό λεπτό τώρα. Ελληνική. Όχι, με όχι. Με επιστημονικές αναλύσεις. Ωραία, αν βάλουμε μπροστά. Όλοι, μεγάλα ονόματα συντάσσονται μαζί μας και λένε ότι τα προϊόντα μας, όχι μόνο είναι... Κύριε Καλαμπόκη, καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί αν μπει μπροστά είτε συνδικαλιστική, είτε κομματική, είτε πολιτική γραμμή, τότε το παιχνίδι παίζεται τελείως διαφορετικά. Να σας πω, σας ρώτησα και σας είπα, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι κινδυνεύει το παιχνίδι να χαθεί και είπατε το παιχνίδι έχει χαθεί. Εάν το παιχνίδι έχει χαθεί και δεν ξυπνήσουν σήμερα για τις εξαγωγές μας και για τα προϊόντα μας, επειδή είσαστε πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγών, τι σημαίνει αυτό? Αυτό απαντήστε μου, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Ναι, όταν το ελαιόλαδο το βάζει μαζί με το πυρημέλαιο, με το ραφιναρισμένο, με το ηλιέλαιο, καταλαβαίνετε, ή ακόμη με κοσέδες που υπάρχουν ηλιέλαιο ή με προδιγανισμένες πατάτες στην ίδια κατηγορία, καταλαβαίνετε ότι ο απλός καταναλωτής, ο οποίος, γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας το ελαιόλαδο, γιατί είμαστε γνώστες χρόνια και ξέρουμε, εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τους ξένους να το αγοράσουμε. Όταν λοιπόν αυτό δεν πάει στην κατηγορία που πρέπει, προφανώς σας απαντώ, θα είναι ένα πλήγμα για τις εξαγωγές μας, διότι ο καταναλωτής θα θεωρεί ότι αυτό το προϊόν, επειδή έχει υψηλή θερμιδική αξία, δεν λαμβάνει όμως υπόψη του την ιδιαιτερότητα της διατροφικής αξίας που προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό με βάση την ημερήσια κατανάλωση που πρέπει να έχει, απλά του βάζει ένα χρωματάκι και το τελειώνει. Η χρωματική απεικόνηση, ο αλγόριθμος είναι λάθος, λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων συμφερόντων και όταν αυτό περάσει στην αγορά, που όπως σας είπα, ξέρω συγκεκριμένες εταιρείες που δουλεύουν μαζί του εξωτερικού και του λέει θα μου στείλει βάδι, αλλά θέλω πάνω να έχει τη χρωματική απεικόνηση. Πρέπει η Ελλάδα να πάρει ξεκάθαρη θέση. Και αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Εμείς αρχίζουμε, αρχίζει ενωμένης από σήμερα, να κάνουμε ξανά τον κύκλο επαφών, σε όπου χρειάζεται, όπου απαιτείται, η Κρήτη είναι συντεταγμένη σε αυτό. Έχουμε υπογραφές από όλους τους φορείς, οι οποίοι συντάσσονται μαζί μας και το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή, επιμελητήρια, περιφέρεια, και θα το πάμε μέχρι τέλους για να πετύχουμε το μέγιστο. Να εξαιρεθούν τα μονοσυστατικά προϊόντα. Φαντάζομαι, ωραία. Φαντάζομαι είναι μόνο το ελαιόλαδο και το μέλι. Σαφέστατα. Και είναι και τα προϊόντα μας, τα γαλακτοκομικά. Να σας πω κάτι. Τα γαλακτοκομικά, τα οποία παράγονται με μηχανικές μεθόδους. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αλλίωση τη σύνθεση. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις νοθείας. Το λαδάκι μας είναι μία, έχει ένα υλικό, μία σύσταση και με μηχανική μέθοδο μπαίνει σε ένα μπουκάλι. Ούτε μπαίνουν μέσα άλλες προσθήκες, τροποποιημένα πράγματα, εκατοντάδες πρόσθετα που έχουν, δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα προϊόντα, που έχουν υψηλότερη κατηγορία. Γιατί ο αλγόριθμος λειτουργεί λάθος. Αυτό είναι καταστροφικό. Λοιπόν, κύριε Καλαμπόκη, όταν λέτε ότι το Υπουργείο πρέπει να ξυπνήσει σήμερα, να φανταστώ ότι δεν δίνεται καμία περίοδο χάριτος. Όχι, περιμέναμε να γίνει ορκομοσία και να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε τον Αγγενάκη, τουλάχιστον να υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί ξέρετε, αυτό το πράγμα μας έχει κουράσει διαχρονικά. Έρχεται εδώ ένας υπουργός, εγώ πρέπει να το ομολογήσω. Μας άκουσε, μιλήσαμε την επιστημονική συνεργάτη, στείλαμε όλα τα δεδομένα, όλα τα επιστημονικά τεκμήρια που έχουμε από διατροφολόγους και επιστήμονες που συνενούν σε αυτά που λέμε εμείς. Δεν πάμε αδιάβαστοι, πάμε διαβασμένοι και με επιχειρήματα. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει ο Τσιάρας να το πάρει από εκεί που το αφήσαμε. Και να μην το μηδενίσει πάλι και να πάμε στην αρχή. Θα χάσουμε χρόνο. Και εδώ ο χρόνος τώρα δεν λειτουργεί υπέρ μας. Λειτουργεί κατά ημών. Ωραία. Το καταλάβαμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.